Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αναβάθμιση του πολιτικού λόγου, άκουσα από πολλές πλευρές. Η επιστροφή της αστικής ευγένειας. Καλοδεχούμενη. Μόνο που πριν από τις ευρωεκλογές, αυτή η αστική ευγένεια δεν φαινόταν και πάρα πολύ. Το τι ακούσαμε για ψεύτες, για τυχοδιώκτες. Βέβαια, μετά έγιναν οι ευρωεκλογές, ήσασταν από πάνω, ξέρατε ότι θα κερδίσετε και μπορούσατε να είσαστε ευγενικοί. Βέβαια, συνεχιζότανε στα δικά σας μέσα η ανθρωποφαγία, το ψέμα. Όταν φτάνουμε ένας δημοσιογράφος που για δεκαετίες έχει μπει ως ο καταστατικός, αλλά συγχρόνως ένας σοβαρός δημοσιογράφος, κάνει μια συνέντευξη που ντροπιάζει οποιαδήποτε δημοσιογραφική διοντολογία, πόσο μάλλον αστική ευγένεια, ξέρουμε κάτι πολύ σοβαρά δεν πάει καλά με την αστική τάξη. Ίσως δεν το ξέρουμε. Ίσως έτσι είναι η αστική τάξη. Όταν τα πράγματα είναι καλά, όταν έχουν πρόσβαση στην εξουσία, όταν ελέγχουν τα πράγματα, όταν τα κέρδη είναι ψηλά, τότε έχουμε αστική ευγένεια. Όταν κινδυνεύουν, όταν τα λάφυρα της εξουσίας δεν είναι δικά τους, όταν φοβούνται για τις περιουσίες τους, τότε η ευγένεια πάει περίπατο. Καλοδοχούμενοι, αλλά να τεστάρουμε και σε πιο δύσκολες στιγμές. Για την οικονομία, ξέρουμε πια το πλαίσιο για τα επόμενα 2 χρόνια. 3,5% για το 2019 πρωτογενές πλεόνασμα και το 20, και βλέπουμε πόσο γρήγορα θα κτίσετε την αξιοπιστία σας και άλλα θα μπορούμε να το συζητήσουμε. Γιατί απορρίψατε το σχέδιό μας που ήταν με το κομμάτι που βάλουμε στην πάντα 5%. Το απορρίψατε γιατί ήταν κακή ιδέα. Δηλαδή θεωρείτε ότι το επιχείρημα στους Ευρωπαίους ότι δεν είναι τιμωρία το 3,5%. Είναι η συμβολή μας, μπορεί να είναι άδικη αυτή η πρόταση, αλλά είναι η συμβολή μας το χρέος. Γιατί να μην το πάρουν αυτό από, όχι από τα λεφτά που μας δώσανε, αλλά τα υπερπλεονάσματα και να μπορέσουμε να έχουμε ένα μειωμένο στόχο για το 2020. Το απορρίψατε γιατί σε 2-3 μέρες ήρθαν οι θεσμοί και δεν μπορούσατε να το διαπραγματευτείτε. Εμείς 1 χρόνο είχαμε σχέδιο για να μην μειωθούν οι συντάξεις. Εσείς σε 4 μέρες αποφασίσατε ότι δεν γίνεται να μειώσετε το πλεόνασμα χρησιμοποιώντας αυτό το μαξιλάρι, τα 5,4 δις. Μήπως το απορρίψατε γιατί η λιτότητα είναι μέσα στο σχέδιό σας, μέσα στη λογική σας. Το πιο ανησυχητικό που άκουσα από τον κύριο Μητσοτάκη είναι ότι πρέπει πρώτα, και το είπε με σχέση με το πλεόνασμα, πρέπει πρώτα εμείς να βάλουμε το σπίτι μας σε τάξη. Ξέρετε, αυτή η φράση, we should put our house in order, το λένε όλοι του Λαϊκού Κόμματος, στο Eurogroup και στο ECOFIN, το λένε και οι δεξιοί σοσιαλδημοκράτες και όλοι του Λαϊκού Κόμματος. Να μην συζητήσουμε για ευρωπαϊκό σχέδιο επενδύσεων, να μην συζητήσουμε για ένα μεγάλο προϋπολογισμό που θα δουλέψει για σταθεροποιητικό σύστημα, να μην επιτρέψουμε στις νότιες χώρες να κάνουν μια συμμαχία όταν ξέρουν ότι αυτό το πλαίσιο δημοσιονομικής λιτότητας δεν βοηθάει την Ελλάδα και τον Νότο, αλλά να φτιάξουμε το σπίτι μας. Αυτό μας λέει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Αυτό λέτε κι εσείς. Δεν θέλετε ευρωπαϊκές συμμαχίες για να αλλάξει αυτό το πλαίσιο ή μήπως το υποστηρίζετε. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο τι θα γίνει το 2020, το 2020, τι θα γίνει το 2019. Νομίζω για το 2019 δεν θα έχουμε 3 εβδομάδες της κυβέρνησης που θα καταπλήξουν τον ελληνικό λαό. Το μόνο που κατάλαβα εγώ είναι ότι θα έχουμε τη μείωση του ένφια άλλα 10% και κάτι για τις 120. Δεν νομίζω όλοι θα ταραχθούν και θα πούνε πα-πα-πα τι μια καινούργια κυβέρνηση. Το 2020, πόσο είναι το δημοσιονομικός χώρος.
Τον έχετε υπολογίσει? Εμείς λέμε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Εσείς το έχετε υπολογίσει? Μπορούμε να έχουμε ένα αριθμό γιατί είναι αυτός ο δημοσιονομικός χώρος? Και τα μέτρα τα δικά σας που ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης, εμείς τα υπολογίζουμε γκρόσο μόντο, δεν είναι και ακριβώς καθαρά σε εμάς πότε πάνε τα μερικά μέτρα που μπορούν να απλωθούν στον χρόνο. 1,8 δις. Εσείς πόσο λέτε? Λιγότερο, περισσότερο, όταν το δημοσιονομικός χώρος είναι μηδέν κατά εμάς? Πώς το υπολογίζετε, πόσο το υπολογίζετε και πώς θα τετραγωνίσετε το χώρο, τον κύκλο? Με τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, μείωση του αφορολόγητου ή έχετε κάποιο άλλο, θα πάρετε 1,8 δις από τη φοροδιαφυγή? Και από τη μεριά των δαπανών, τα δικά μας επιδόματα, ποια από αυτά θα κρατήσετε? Τη σύνταξη που δώσαμε, εμείς το είχαμε για μόνιμο μέτρο, εσείς το έχετε για μόνιμο μέτρο. Για τη στέγαση θα μείνει ή δεν θα μείνει? Για τα παιδιά θα μείνει ή δεν θα μείνει? Και για τα δικά σας τα μέτρα, τα 2.000 ευρώ για κάθε παιδί, υπάρχει ή δεν υπάρχει? Δεν άκουσα τίποτα από τον κύριο Πρωθυπουργό. Το 1:1, σχέση με το 1:5 που λέγατε, μένει ή δεν μένει? Έχει δημοσιονομικές συνέπειες αυτό? Δεν δικαιούμαστε να ξέρουμε για να μπορούμε να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση αν μένει ή όχι? Για τις συντάξεις δεν είπε κουβέντα ο κύριος Πρωθυπουργός. Είναι μέρος, θα έχουμε οικονομίες από αυτό ή θα μειώσουμε και τις κοινωνικές εισφορές, αλλά άλλη δαπάνη, και να δούμε πού θα πάει αυτό? Για τις συντάξεις επιπλέον, έχετε καταλάβει ότι αυτό που έχετε αναγγείλει, που δεν το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, έχει μεγάλες συνέπειες όχι μόνο για τους συνταξιούχους, αλλά και τους νέους εργαζόμενους? Έχει συνέπειες για τους νέους εργαζόμενους, γιατί μια μερίδα πληθυσμού πρέπει να πληρώσει εισφορές και για τους νυν συνταξιούχους και για τις δικές τους συντάξεις. Όταν τα έλεγα αυτά στα κανάλια με τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Χατζηδάκη, μου λέγανε αυτά είναι μεταβατικά προβλήματα. Μόνο που έχουν είναι μεταβατικά προβλήματα που είτε πρέπει να βρείτε χρήματα ή θα το πληρώσουν οι νέοι εργαζόμενοι. Μόνο μεταβατικά δεν είναι. Και δεν θέλω να σας αδικήσω, γιατί δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Υπάρχει μια μεγάλη σαφήνεια από τους μαριαντουανετικούς σας λόγους. Θυμάστε, η Μαριαντουανέτα έλεγε αν δεν έχουν ψωμί μπορούν να φάνε παντεσπάνι. Εσείς λέτε αν δεν υπάρχει ψωμί μπορεί να πάρετε καταστολή. Τι είναι αυτό το Υπουργείο Προπό, τέλος πάντων, τα έχει όλα? Είναι μέσω της μεγάλης φιλελεύθερης παράταξης τα παιδιά που θέλουν να πάνε σχολείο στις φυλακές, να το έχει η αστυνομία και όχι να το έχει το Υπουργείο Παιδείας? Είναι τρόπος αντιμετώπισης των φυλακισμένων αυτό? Ή η υγεία να το έχει η αστυνομία? Ο κύριος Βαρουφάκης είπε εχθές στην ομιλία του ότι είναι συνέπεια των οικονομικών σας μέτρων η καταστολή. Είναι λίγο πιο βαθύ το πρόβλημα, αν και συμφωνώ με αυτό που είπε ο κύριος Βαρουφάκης. Δημιουργείται ως δεξιά μια καινούργια πλειοψηφία πάνω σε μια πολιτιστική ατζέντα που στο κέντρο είναι η καταστολή. Έτσι φτιάνεται. Οι εχθροί, οι μετανάστες, η παραβατικότητα, τα ψυχολογικά προβλήματα που έχουμε εμείς του ΣΥΡΙΖΑ, που θεωρούμε ότι ήταν ήρωες οι άνθρωποι που πολεμήσανε στο Πολυτεχνείο. Πρέπει να σας πω, είμαι περήφανος όχι μόνο για αυτούς, αλλά και για τον Μπελογιάννη και για τον Πέτρουλα, είμαι περήφανος και όλους αυτούς τους ήρωες. Αλλά δεν είναι αστείο, γιατί έτσι φτιάνεται μια πλειοψηφία πολιτιστική ότι αυτά μπορούμε να τα ξεχάσουμε και να συνεχίσουμε. Μόνο που δεν θα σας βγει. Γιατί αυτή η ατζέντα η δεξιά, που φτιάνουμε εχθρούς με την καταστολή, με την ξενοφοβία, πάντα πηγαίνει πιο δεξιά. Γιατί πόσο θα φάνε τα μεσαία στρώματα από καταστολή? Για πόσο καιρό θα φάνε? Τα μεσαία στρώματα παντού έχουν υποφέρει από τις πολιτικές σαν τις δικές σας. Και στη Βρετανία και στη Γαλλία και στην Ισπανία, γιατί δεν μπορεί καμιά τέτοια κυβέρνηση να κάνει πραγματικές φοροελαφρύνσεις. Γι' αυτό το έβαλα για το θέμα το δημοσιονομικό χώρο και τις φοροελαφρύνσεις σας. Γιατί πολύ γρήγορα αυτά τα μεσαία στρώματα θα δουν ότι θα μειωθεί ο φόρος στα κέρδη από το 28 στο 24, αν βρείτε το χώρο, αλλά φόρους για αυτούς δεν θα υπάρχει.
Και δεν θα μπορέσετε να βοηθήσετε αυτά τα μεσαία στρώματα, γιατί η φτώχεια δεν μειώνεται και η ανάπτυξη δεν αυξάνεται με προεδρικά διατάγματα. Η φτώχεια είναι ένα πολύ σύνθετο, 1-2 λεφτά θέλω, κύριε Πρόεδρε. Η φτώχεια είναι πολύ σύνθετο πρόβλημα όλων των δυτικών κοινωνιών και θέλει πολύ συγκεκριμένα, στοχευμένα μέτρα αντιμετώπισης. Η ανάπτυξη, που βεβαίως χρειάζεται επενδύσεις, αλλά οι επενδύσεις είναι 10-12% του ΑΕΠ το δικό μας. Δεν φτάνεται στο 4% με κάποιες φοροελαφρύνσεις, με μειώσεις φόρου στα κέρδη και θα φτάσουμε στο 4%. Χρειάζεται ένας μεγάλος προγραμματισμός. Μόνο ένα παράδειγμα εδώ. Η έρευνα, τη τεχνολογία, γιατί πάει στην ανάπτυξη από την παιδεία? Αυτή η εργαλειακή άποψη προσέγγιση είναι καταστροφική από ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν ότι η έρευνα για να δουλέψει και για την οικονομία πρέπει να είναι αυτόνομη. Η έρευνα έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, έχει έμεσες επιπτώσεις στην ανάπτυξη. Δεν είναι ένα εργαλειακό πράγμα που κάνεις έρευνα τώρα και έχεις τη τεχνολογία, την καινοτομία και αμέσως κάνει. Και βάζοντας την ανάπτυξη, αυτό το ξεχνάτε. Προφανώς για την ανάπτυξη και την πράσινη ανάπτυξη είσαστε δεσμευμένοι και γι' αυτό βάζατε τον κύριο Γεωργιάδη να είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη, γιατί όλα τα τελευταία 10 χρόνια έχω κουραστεί να ακούω τον κύριο Γεωργιάδη να μιλάει για την πράσινη ανάπτυξη. Είναι σχεδόν το ρεφρέν του, δεν μιλάει για τίποτα άλλο, για την πράσινη ανάπτυξη, πώς θα δημιουργηθεί σε αυτό. Αν κάποιος πιστεύει ότι ο κύριος Γεωργιάδης θα φέρει σε πέρας την πράσινη ανάπτυξη, έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην ανθρώπινη φύση από ό,τι έχω εγώ. Τέλος. Και αυτό είναι το πραγματικό μου τέλος, κύριε Πρόεδρε. Μέχρι το 2015 η λέξη μεταρρύθμιση είχε απαξιωτική χρειά. Μείωση μισθών, μείωση συντάξεων, λιγότερα δικαιώματα. Αυτό που κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από το 2015 είναι να το γυρίσει αυτό. Να είναι. Θέλετε και το επίδομα. Είναι 30 πραγματικά. Είναι 30 δευτερόλεπτα πραγματικά. Αυτό που καταφέραμε εμείς είναι η μεταρρύθμιση να συνδεθεί με το επίδομα στέγασης ή για τα παιδιά. Η μεταρρύθμιση να είναι για τις συλλογικές συμβάσεις και την αύξηση του κατώτατου μισθού. Και αυτό που θα καταφέρουμε στο μέλλον είναι να μην σας αφήσουμε αυτή τη λέξη, τη μεταρρύθμιση, να σημαίνει αυτό που υπήρχε πριν από το 2015. Να είναι υπερήφανος ο λαός, να επιστρέψουν αυτές οι κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις που πρέπει να δώσουν σε αυτή τη λέξη τη σωστή χρειά. Σας ευχαριστώ πολύ.